Έχει η συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης μέσω τηλεδιάσκεψης πριν λίγη ώρα. Εκείνο το οποίο μαθαίνουμε από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών ότι έγινε μια επικοδομητική συζήτηση, κατέληξε με θετικό πρόσημο αυτή η συζήτηση. Βέβαια, περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε. Όπως φαίνεται όμως, είμαστε ακόμα πιο κοντά στο να υπάρχει συμφωνία για αυτό το δάνειο γέφυρα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης, τον λεγόμενο EFSM. Βέβαια, εφόσον υπάρχει αυτή η συμφωνία, τα χρήματα αναμένεται να εκταμιευθούν άμεσα, δεδομένου ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας για την αποπληρωμή τόσο του ομολόγου που έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λύγει τη Δευτέρα 20 του μηνός, 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για να αποπληρώσει τις δόσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 4 αθροιστικά για τον Ιούνιο, 1,5 δισεκατομμυρίου και ακόμα 450 εκατομμυρίων που ήταν στις 13 Ιουλίου. Ο στόχος βέβαια της συγκεκριμένης τηλεδιάσκεψης ήταν να πιστοποιηθεί η πρόοδος η οποία έχει γίνει από την Ελλάδα εκπληρώνοντας αυτή την πρώτη δέσμη των προαπαιτούμενων που ψηφίστηκαν χθες από τη Βουλή, για να μπορέσει να ξεκινήσει και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για να έχουμε την τελική συμφωνία, που μιλάμε βέβαια για το τρίτο αυτό πακέτο στήριξης της χώρας μας. Και μένει να δούμε ίσως να υπάρχουν κάποια τεχνικά και νομικά ζητήματα αναφορικά με το δάνειο αυτό γέφυρα των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον Μιχάλη τον Γελαντάλη, που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Τηλεφωνική ήταν η επικοινωνία που είχαμε με την Ράλου Αλεξοπούλου. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Καλό μεσημέρι. Δεν έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, νομίζω. Δηλαδή, το θεωρούμε ως δεδομένο, αλλά είναι δεδομένο. Αναφέρεσαι στο δάνειο των γέφυρα των 7 δις. Νομίζω πως θα πρέπει να θεωρηθεί και ουσιαστικά τελειωμένο. Τυπικά θα πρέπει να περιμένουμε αύριο το αργότερο ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς για το πως αυτά τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ θα εκταμιευθούν, σε τι χρόνους και μέσω ποιων τίτλων θα περάσουν, ώστε να υπερκεραστούν κάποια τεχνικά και νομικής φύσης προβλήματα που επικαλέστηκε και αναφέρθηκε νωρίτερα η Ράλου. Νομίζω πως απομένουν τα τυπικά πλέον. Ουσιαστικά οι δανειστές, η πλευρά των δανειστών, των εταίρων, προχωρά, κάνει το πρώτο βήμα για να αρχίσει την επαναχρηματοδότηση γενικότερα του εγχώριου συστήματος. Με αυτά τα 7 δις είναι ένα καταρχήν βήμα. Θα πρέπει να περιμένουμε συνέχεια τους επόμενους φορείς και τα επόμενα βήματα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας. Αλλά είναι θετικό το ότι έχουμε το καταρχήν ουσιαστικό. Έχουμε έγκριση. Πρέπει να περιμένουμε τώρα πότε θα καθαρογραφεί αυτή η απόφαση και πώς θα ανακοινωθεί σήμερα, αύριο, το αργότερο, μέχρι αύριο το μεσημέρι.